ψάλτη. Σε ρυθμούς συλλαλητηρίου κινείται από νωρίς το πρωί η Θεσσαλονίκη, με δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές από όλα τα σημεία της χώρας να γεμίζουν τους δρόμους της συμπρωτεύουσας. Τελικός προορισμός, ο Λευκός Πύργος και η συγκέντρωση κατά της χρήσης του όρου Μακεδονία στην ονομασία των Σκοπίων. Η ώρα είναι 11 το πρωί. Πίσω μου μπορείτε να δείτε την εξέδρα, στην οποία υπάρχει ένα μεγάλο πανό που γράφει «Η Μακεδονία είναι Ελλάδα» και έχει μέτωπο το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στο οποίο ήδη έχει αρχίσει να συγκεντρώνεται κόσμος. Από τα ξημερώματα, πολίτες από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, γεμίζοντας περισσότερα από 500 λεωφορεία, άρχισαν να καταφθάνουν στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αστυνομίας, περίπου 30.000 άτομα αναμένεται να παρευρεθούν στο σημερινό συλλαλητήριο. Μεταξύ των ομιλητών θα είναι ο στρατηγός εν αποστρατεία Φράγκος Φραγκούλης και ο Νίκος Λιγερός. Είναι τιμή μας που σήμερα θα διαδηλώσουμε ότι η Μακεδονία είναι Ελλάδα. Δεν είναι η μέρα της γκρίνιας, είναι η μέρα της ενότητας, γιατί η Μακεδονία είναι μία, είναι Ελλάδα. Θεωρούν ότι δεν πρέπει να κάνουμε συλλαλητήρια. Όχι λοιπόν, όλοι μαζί ενωμένοι. Κανείς δεν περισσεύει και όλοι μαζί, όλη η Ελλάδα. Ελληνικές σημαίες, κασκόλ, μπλούζες και άλλα αντικείμενα έχουν γεμίσει τους πάγκους των Μικροπολιτών που έχουν πάρει τις θέσεις τους κατά μήκος της παραλιακής λεωφόρου. Ενώ η τροχέα έχει προχωρήσει σε κυκλοφοριακές παρεμβάσεις και αποκλεισμούς δρόμων. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν νωρίς το πρωί με το Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Άνθιμο να τελεί αρχιερατική θεία λειτουργία στον ιερό ναό του Αγίου Δημητρίου. Πάντως η ένταση ξεκίνησε από νωρίς το πρωί, καθώς λεωφορείο που ξεκίνησε από την Αθήνα για να μεταφέρει πολίτες στη Θεσσαλονίκη για το συλλαλητήριο έγινε στόχος αγνώστων, καθώς δέχτηκε επίθεση στα Εξάρχεια. Ο Παναγιώτης Πυρόπουλος έχει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη. Πράγματι, σε 7 παρατέταρτο στην οδό Πανεπιστημίου, στο ύψος της οδού Μπενάκη, ένα λεωφορείο το οποίο μετέφερε άτομα που κατευθύνονταν προς το συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης, το οποίο μάλιστα είχε ξεκινήσει από το Σύνταγμα. Δέχτηκε επίθεση από μια ομάδα ατόμων που εκτόξευσαν πέτρες, ξύλα και άλλα αντικείμενα με αποτέλεσμα να σπάσει το μπαρμπρίζ, το μπροστινό μπαρμπρίζ του οχήματος και να χρειάζεται και η αντικατάστασή του προκειμένου να. Παναγιώτη, και ενώ εσύ μιλάς, συγγνώμη που σε διακόπτω, βλέπουμε σε ζωντανή σύνδεση εικόνα από τη Θεσσαλονίκη με χιλιάδες κόσμου να έχει συγκεντρωθεί στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Πραγματοποιείται λοιπόν αυτή την ώρα, είναι σε πλήρη εξέλιξη το συλλαλητήριο. Όλοι αυτοί οι συγκεντρωμένοι έχουν φτάσει από νωρίς το πρωί στη Θεσσαλονίκη για να διατρανώσουν την αντίθεσή τους κατά της χρήσης του όρου Μακεδονία στην ονομασία των Σκοπίων. Παναγιώτη, σε ακούμε και θέλω να σε ρωτήσω, υπήρξε κάποιος τραυματίας σε αυτό το επεισόδιο? Δεν υπήρξε κανένας τραυματίας, δεν υπήρξαν ούτε προσαγωγές ούτε συλλήψεις, αλλά επειδή μίλησες για το συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης, θα σου πω ότι από το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας υπάρχει μια εκτίμηση ότι η προσέλευση των ατόμων στο συλλαλητήριο θα ξεπεράσει 35.000 κόσμο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν και με την κίνηση των οχημάτων που έχουν διακρίνει. Να σου πω ότι ένας προβληματισμός είναι οι χώροι στάθμευσης των λεωφορείων που θα φτάσουν εκεί. Και όπως βλέπουμε, έχει φτάσει και ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Άνθιμος. Είναι ζωντανή, επαναλαμβάνω, η εικόνα από την Θεσσαλονίκη. Ναι, Παναγιώτη. Έχουν λοιπόν, για να σου συνεχίσω, δύο χώροι στο λιμάνι και άλλο ένα προ το σταθμό, όπου εκεί θα καταλήξουν τα λεωφορεία των ταξιδιωτών που θα συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο. Και μάλιστα τη φυλακή του θα αναλάβουν ομάδες πρόληψης και καταστολής εγκληματικότητας. Να σου συμπληρώσω ότι περίπου 1.200 αστυνομικοί έχουν διατεθεί για τα μέτρα ασφάλειας του συλλαλητηρίου. Αυτοί αφορούν βέβαια υπηρεσίες τάξης και ασφάλειας, όπως και τροχέας. Υπάρχει και ένας προβληματισμός, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή υπάρχουν 130 τουλάχιστον λεωφορεία στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, 60 σε ένα εμπορικό κέντρο έξω από τη Θεσσαλονίκη, ενώ ένας προβληματισμός είναι ακόμα είναι τα 6 λεωφορεία που βρίσκονται στα διόδια των Μαργάρων και φαίνεται να έχουν μισθωθεί από την Χρυσή Αυγή. Παναγιώτη Σπυρόπουλε, σε ευχαριστώ θερμά και εμείς βλέπουμε, κυρίες και κύριοι, εικόνες σε ζωντανή σύνδεση από τη Θεσσαλονίκη. Είδαμε πριν από λίγα δεύτερα τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Άνθιμο που πήγε τελικά, όσο αναμενόταν εξάλλου, στην συγκέντρωση αυτή. Είναι πολλής κόσμος στο λιμάνι, στην πλατεία Πέριξ του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Θα δούμε αν θα καταφέρουμε να έχουμε και ζωντανή σύνδεση με τον ανταποκριτή μας στη Θεσσαλονίκη σε λίγη ώρα από τώρα, τον Παύλο Σαρόγλου. Τώρα,
Υπέρ της σύνθετης ονομασίας με τον όρο Μακεδονία τάχθηκε ο Αλέξης Τσίπρας με συνέντευξή του στο Έθνος της Κυριακής, ενώ ο διαμεσολαβητής του ΟΗΕ, Μάθιου Νίμιτς, μιλώντας σε τηλεοπτικό δίκτυο των Σκοπίων, πυροδότησε αντιδράσεις με την επιλογή του να αποκαλέσει ως Μακεδόνες Σκοπιανούς εν μέσω διαπραγμάτευσης. Σωτήρη Σαθόπουλε. Ναι, Μαριλένα, οι εξελίξεις στο μέτωπο του Μακεδονικού είναι συνεχείς και σε πολιτικό επίπεδο. Ο Μάθιου Νίμιτς, ο διαμεσολαβητής του ΟΗΕ, ουσιαστικά αποκάλεσε Μακεδονία τα Σκόπια και μάλιστα είπε στη συνέντευξή του στη Σκοπιανή τηλεόραση ότι το κρατήδιο είχε αυτή την ονομασία από την εποχή που ήταν στη Γιουγκοσλαβία. Ο Αλέξης τώρα Τσίπρας, ο Πρωθυπουργός, 3-24 ώρα πριν από την κρίσιμη συνάντησή του με τον Ζόρα Ζάεφ στον Νταβός, άνοιξε τα χαρτιά του και τάχθηκε υπέρ μια σύνθετης ονομασίας με τον όρο Μακεδονία. Αυτή η άποψη έρχεται σε πλήρη αντίθεση, Μαριλένα, με την άποψη του κυβερνητικού ατέρου των ανεξάρτητων Ελλήνων, οι οποίοι, όπως είναι γνωστό, βρίσκονται ήδη στη Θεσσαλονίκη ως συλλαλητήριο και αντιδρούν στον όρο Μακεδονία. Πάμε να δούμε τι είπε ο κύριος Τσίπρας στο Έθνος της Κυριακής. Δεν είναι παράλογο να εμπεριέχεται ο όρος Μακεδονία σε μια σύνθετη ονομασία, είπε, με γεωγραφικό είτε με χρονικό προσδιορισμό εναντί όλων, έτσι ώστε να γίνεται απολύτως σαφές ότι κανείς δεν διεκδικεί εδάφη ή ιστορία άλλων λαών, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσίπρας. Πάμε τώρα στην αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία αντέδρασε στις δηλώσεις του Μάθιου Νίμιτς. Η κυβέρνηση είναι εγκλωβισμένη στην ανεύθυνη τακτική της και στις διαφορετικές γραμμές της για το Σκοπιανό. Γι' αυτό ούτε καν σχολίασε τις απαράδεκτες δηλώσεις του διαπραγματευτή που υπερβαίνουν τα όρια της εντολής του. Η στάση της προκαλεί ζημιά στη χώρα. Αντίδραση είχαμε και από τον Σταύρο Θοδωράκη, ο οποίος δεν μετέχει στο συλλαλητήριο και εξήγησε μέσω Facebook το γιατί. Δεν έχω μάθει να κρύβομαι και ελπίζω τις επόμενες κρίσιμες ώρες και μέρες να βγουν και άλλοι προοδευτικοί πολιτικοί και να πούν αυτά που σκέπτονται χωρίς να φοβούνται. Πρέπει να μάθουμε να κάνουμε το χρέος μας, το μην τολμάς δεν μπορεί να είναι το έμβλημα του καιρού μας. Σωτήρη Σαθόπουλε, σε ευχαριστώ πολύ.